Απονομών. Είμαστε πανέτοιμοι για τις απονομές του κ. Λεωνίδα Σταυράκη, για τις απονομές εδώ μαζί μας ο κ. Χάρης Σταυράκης φυσικά. Ξεκινώντας φυσικά με την νικήτρια, την μεγάλη, την έννοια ιδιοκτησία του κ. Αλέξη Χαραλαμπίδη. Ξεκινήσουμε τις απονομές, κ. Χάρη. Ναι, ναι. Προπόνηση Ισπανίκου Κονουφρίου παρουσίασε και την έννοια και τον Εμπαπέ σε εξαιρετική φόρμα που διαμόρφωσαν το δίδυμο. Και την ύπευσε εξαιρετικά, όπως είδαμε, ο Γιώργος Σταυρινίδης που την οδήγησε στη σπουδαία αυτή νίκη. Συγχαρητήρια και στον Γιώργο. Και θα πάρουμε φυσικά δηλώσεις και από όλους τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, πάμε για δηλώσεις, ξεκινώντας από τον ιδιοκτήτη, τον Αναβάτη, στη συνέχεια τον Γιώργο. Λοιπόν, κύριε Χαραμπή, συγχαρητήρια. Εντάξει, και η Έννοια και ο Εμπαπέ έτρεξαν εξαιρετικά, διαμόρφωσαν το δίδυμο. Όμως λένε ότι το ασθενές φίλο τελικά είναι το γυναικείο. Οπότε η Έννοια κέρδισε σήμερα τον Εμπαπέ. Σίγουρα ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Εντάξει, σίγουρα συμμετείχαμε με δύο άλογα τα οποία πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε το δίδυμο, αλλά σίγουρα πάντα σε μια υποδρομία σε τέτοια απόσταση μπορεί να υπάρχουν κάποια αναπάντα. Σίγουρα η Έννοια έδειξε, νομίζω, ακόμα μια φορά τις ιδιότητες της. Ο Εμπαπέ, εντάξει, ο ίδιος Εμπαπέ, στο τέλος τα δύο άλογα ήρθαν πάρα πολύ κοντά. Μεγάλη χαρά σαν ιδιοκτήτη, σαν υποπαραγωγό. Συγχαρητήρια σε όλους οι οποίοι τους διατήρησαν σε αυτήν την εξαιρετική φόρμα. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Γιώργος. Γιώργο, μου συγχαρητήρια. Καλέστηκες να υπεύσεις την έννοια σε αυτήν την πολύ μεγάλη υποδρομία. Νομίζω, εντάξει, η Φοράδα έδειξε ότι είναι σε εκπληκτική φόρμα καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της. Όμως σήμερα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, θα πω ότι κέρδισε και πολύ καλή διαδρομή που ακολούθησε η Φοράδα. Ακολούθησε στην αρχή τον ρυθμό, έσβησε λίγο στη συνέχεια, ξαναξεκίνησε τον ρυθμό και είχε τις δυνάμεις στο τέλος να κερδίσει. Ευχαριστώ για τη συγχαρητήρια. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Σταύλο, ο οποίος προετοιμάζει και τα δύο τα άλογα, ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Όσον αφορά την έννοια, η αλήθεια, λίγο στην αρχή σπρώξα να δοκιμάσω λίγο για το κεφάλι, γέμισε το άλογο μου. Έτσι αναγκάστηκα μετά τα πρώτα τρία φέλλονγκς να την ηρεμήσω, την άφησα λίγο να καλπάζει πίσω από το προπορευόμενο διαθήκη. Όμως μετά από τα τέσσερα όπου ήταν και οι οδηγίες μου να κάνω την επίθεση μου, το άλογο μου ήταν πολύ δυνατό. Νομίζω η έννοια είναι ένα άλογο που μόλις τις ζητήσεις αμέσως ανταποκρίνεται, δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα, ήταν εύκολο για μένα. Στο τέλος κέρδισε έστω κάπως δύσκολα, πλησίασε λίγο με Εμπαπέ, όμως τα κατάφερα. Συγχαρητήρια και πάλι, Γιώργο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε μικρή διακοπή, επιστρέφουμε με την